Και πάμε τώρα στο άλλο. Στο αυτό που έγινε χθες στη Βουλή. Όπου δεν μπορώ να διαβάσω και μερικά από τα μηνύματά σας. Εκείνο το οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα σε εσάς. Είναι θυμωμένος ο κόσμος πάντως. Είναι ότι δεν το βάζετε. Ξέρετε, εγώ είμαι δεξιός, εγώ είμαι αριστερός, εγώ είμαι κεντρός, εγώ δεν είμαι, είμαι. Είναι κάποιοι που το βλέπουν κομματικά. Και επιμένουν να υποστηρίζουν το κόμμα τους. Με όλο το σεβασμό και την εκτίμηση αδιαφορούμε για τα μηνύματα αυτά. Να μου πεις από τη μία σεβασμό και εκτίμηση και από την άλλη αδιαφορώ. Ναι. Γιατί χτες ήταν η μέρα ντροπής για την ελληνική δημοκρατία, η μέρα ντροπής για το ελληνικό κοινοβούλιο. Ένας ναζιστής βγήκε να τσιγκλήσει το συνέστημα του ελληνικού λαού. Βγήκε να τσιγκλήσει, και αναφέρομαι σε αυτόν του τάγματος Αζόφ, οι οποίοι στην ιδρυτική τους διακήρυξη λένε όταν έγιναν κόμμα και πήραν 2,15% και καμία έδρα στην Ουκρανική Βουλή. Είναι η υπεροχή της Άριας Φυλής και ότι θα δώσουν τη μάχη για την επικράτηση της Λευκής Φυλής ενάντια σε όλες τις κατώτερες εκτός από την Άρια και Λευκή Φυλή. Πάμε να δούμε τον καθηγητή, τον κύριο Μάζη. Γεωγραφίας, τον κύριο Γιάννη Μάζη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Παρακολουθήσατε χτες το μήνυμα Ζελένσκι? Ναι, το παρακολούθησα. Θέλω τα συναισθήματά σας στην αρχή και μετά τα σχόλιά σας. Κοιτάξτε, εγώ έχω μάθει όταν κάνω ανάλυση να μην έχω συναισθήματα. Και το διδάσκω κιόλας. Γιατί αν θέλουμε να έχουμε έναν υφάλιο διάλογο, θα πρέπει τα συναισθήματα να τα βάζουμε στην άκρη σε πρώτο επίπεδο. Μιλάω για το αναλυτικό επίπεδο. Από εκεί και ύστερα ως άνθρωπος έχω συναισθήματα. Αναλυτικά λοιπόν, καταρχάς χωρίς συναισθήματα. Πρέπει να πω ότι ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Στασούλας, αξίζει συγχαρητήρια. Και το λέω παρά το γεγονός ότι ξέρετε ότι είμαι γκρινιάρης, ο κύριος Στασούλας προσεπάθησε να σώσει το κύρος της Ελληνικής Βουλής ήδη με την εισαγωγική του ομιλία. Ο κύριος Στασούλας ομίλησε για την ναζιστική εισβολή στην Ελλάδα. Ο κύριος Στασούλας ομίλησε για την τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Άρα ως Έλλην έκανε το καθήκον του. Ως θεσμικός άρχον, τρίτος στη τάξη, έκανε επίσης το καθήκον του. Από εκεί και πέρα ο κύριος Ζελένσκι φοβούμε ότι έχασε μία μάχη επικοινωνίας την οποία όφιλε να κερδίσει για την υπόθεση της χυμαζωμένης χώρας του. Θα μου επιτρέψετε μία παρέμβαση, κύριε καθηγητά. Παρακαλώ. Δώσατε συγχαρητήρια στον πρόεδρο της Βουλής. Ο πρόεδρος της Βουλής, επειδή ήταν μαγνητοσκοπημένο το μήνυμα και όπως ισχυρίστηκε 10 λεπτά πριν μεταδοθεί στον αέρα, του έρχεται ένα μήνυμα και λέει ότι υπάρχουν και κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται και από κάποια άλλα πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά δεν υποψιάστηκε κάποιος ποια είναι και ποια θα μπορούσαν να είναι? Δεν ρωτήθηκε? Εκπροσωπεί εκείνη τη στιγμή την Ελληνική Βουλή. Έτσι. Η επίσημη δικαιολογία είναι ότι δεν έχουμε Ουκρανό μεταφραστή. Δεν έχουμε Ουκρανό μεταφραστή για να ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος παρεμβαίνει εκτός του Ζελένσκι και τι λέει. Τώρα μπαίνουμε λοιπόν στη διοίκηση. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω τη δικαιολογία η οποία προευλήθη. Δεν μπορώ να ξέρω. Έτσι. Εκείνο που μπορώ να ξέρω όμως είναι ότι από πλευράς διοικήσεως και οργανώσεως αυτής της ομιλίας ο πρόεδρος της Βουλής και ο πρωθυπουργός φυσικά πρωτίστως έπρεπε να γνωρίζει πλήρως το μαγνητοσκοπημένο μήνυμα πριν αυτό περάσει στη Βουλή. Αυτό είναι ασύγνωστη αμέλεια. Έτσι. Μπήκαμε λοιπόν σε ένα δεύτερο θέμα, το οποίο είναι ασύγνωστη αμέλεια. Από εκεί και πέρα, οι αντιδράσεις ολοκλήρου της αντιπολιτεύσεως, ολοκλήρου, συσσώμου, και βεβαίως και προσωπικότητων όπως ο Αντώνης Σαμαράς, εξεδήλωσαν τον αποτροπιασμό τους και την ενόχλησή τους. Αυτό, όπως και μια εικόνα την οποία είδα προς το τέλος, ότι αρκετά από τα έδρανα της Βουλής ήσαν κενά,
γιατί εντωμεταξύ είχαν αποχωρήσει βουλευτές οι οποίοι είχαν όλη τη διάθεση να παραστούν και να ακούσουν το μήνυμα του Προέδρου Ζελένσκι, μου δίνει να καταλάβω πάρα πολλά πράγματα. Ότι η Ελληνική Βουλή προσευλήθη από την παρουσία ενός ναζιστού, τον οποίον, με συγχωρείτε κύριε Παπαδάκη, αλλά από την πρώτη μέρα ο ομιλών είχε ξεκαθαρίσει τι είναι το τάγμα Αζόφ και είχε δείξει τα σύμβολά του. Βεβαίως έγινα θύμα επιθέσεων, απειλών, όταν τα έλεγα αυτά, έτσι, διαφόρων τρόλς, τα οποία βεβαίως κατοικοεδρεύουν στα υπόγεια διαφόρων κτηρίων ή στο κέντρο των Αθηνών, έτσι, και τα οποία αμείβονται για τη δουλειά που κάνουν. Θα έπρεπε να διαλέξουν όμως μια άλλη δουλειά, γιατί διαπιστώνουν ότι έρχονται αντιμέτωποι με το συνέστημα ολόκληρου του ελληνικού λαού. Κύριε Μπάζη, άλλο η αλληλεγγύη στον ουκρανικό λαό, το δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό από την εισβολή, από την εισβολή των Ρώσων, όπου είναι ένα θέμα συζήτησης πώς ξεκίνησε όλο αυτό και εσείς έχετε τοποθετηθεί, όπου και εσείς και εγώ και όλοι είμαστε αλληλέγγυοι στον ουκρανικό λαό και θα συνεχίσουμε να είμαστε αλληλέγγυοι στον ουκρανικό λαό. Σαφέστατα, γιατί ουδής Έλλην μπορεί να είναι αλληλέγγυος μιας εισβολής. Έτσι. Τελεία. Έτσι. Όταν έχουμε ανοιχτές πληγές, μάλιστα στην Κύπρο. Έτσι, έτσι. Έχουμε λοιπόν τον Ζελένσκι, ο οποίος όχι δεν κάνει καμία αναφορά στην Κύπρο. Εδώ δεν το έκανε στην Κύπρο, στο Κυπριακό Κοινοβούλιο, όταν μίλησε. Θα φτάσω και εκεί. Αλλά παρουσιάζει, και αυτό είναι, αν θέλετε, μια επιλογή, ένα εκπρόσωπο του τάγματος Αζόφ. Το κάνει για να ξεπλύνει το τάγμα Αζόφ. Και είναι ακριβώς η πρώτη φορά που μιλάει σε κοινοβούλιο ο Ζελένσκι και παρουσιάζει ένα εκπρόσωπο του τάγματος Αζόφ. Αυτούς με τη σβάστικα και αυτούς που είναι υπέρ της άριας φυλής και του ξεκαθαρίσματος του πλανήτη από τις κατώτερες τις υπόλοιπες φυλές. Μα, δεν ξέρω, εντάξει, αν συμπεριλαμβάνονται και οι φαλακροί στους κατώτερους. Κινδυνεύω αν είναι έτσι. Όχι, εντάξει, θα το κανονίσουμε αυτό, μην ανησυχείτε. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Έτσι, λοιπόν, ακούστε. Ο κύριος Ζελένσκι, επειδή ενημερώθηκε από άλλες πηγές συμμαχικές κατά την κρίση μου, ότι κοίταξε, έχεις μεγάλη αντίσταση στην Ελλάδα, γιατί χρησιμοποιείς κάτι τύπους οι οποίοι στην Ελλάδα είναι φυλακή. Και επειδή ο ελληνικός λαός αυτό δεν αντέχει, δεν το ανέχεται, φρόντισε να τους ξεπλύνεις. Αυτό ήταν ο ένας λόγος. Ο βασικός. Ήτανε λάθος όμως. Ήτανε λάθος γιατί ο κύριος Στασούλας εξ αρχής μίλησε για την ναζιστική εισβολή στην Ελλάδα. Έπρεπε λοιπόν ο κύριος Ζελένσκι, έστω και την τελευταία στιγμή, να σκεφτεί ξανά ότι προκαλεί αυτό το λαό. Ένα λαό ο οποίος είχε 1 εκατομμύριο θύματα από την ναζιστική εισβολή. Οι γονείς μας άφησαν τα κόκαλά τους και το αίμα τους για να μπορέσει η Ευρώπη να είναι ελεύθερη. Και αν ο κύριος Ζελένσκι επιμένει ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι ελεύθερη, τότε έπρεπε να απομακρύνει όλα αυτά τα στοιχεία από την γκάμα των φίλων του και κυρίως να μην τα εντάξει στις στρατιωτικές του δυνάμεις. Διότι στις άλλες χώρες που υπάρχουν νεοναζιστικά περιτρήματα, βρίσκονται φυλακοί ή περιθωριοποιημένα. Στο δικό του κράτος βρίσκονται στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας και στην πολιτοφυλακή, διοικούμενα από τον Υπουργό Εσωτερικών του. Αυτά ο ελληνικός λαός δεν τα δέχεται, διάλεξε λάθος μέθοδο. Στην Κύπρο δεν έκανε το ίδιο. Στην Κύπρο και πάλι η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής, κυρία Δημητρίου, έκανε μια υπέροχη εισαγωγή και τη συγχαίρω και αυτή. Έτσι έπρεπε να πει και τα είπε. Δεν τσιγκουνεύτηκε λόγια. Ούτε εκεί ο κύριος Ζελένσκι έκανε την παραμικρή κουβέντα για τη φίλη και σύμμαχό του και συνεργάτη δάτου Τουρκία. Και αν μου επιτρέπετε, κύριε Μάζη, αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρω αν ήξερε η κυρία Δημητρίου ότι είναι μαγνητοσκοπημένο. Εγώ δεν ξέρω αν ήταν ζωντανή η παρέμβαση. Γιατί του είπε, τα ακούτε κύριε Πρόεδρε, στην κατάληξη του προλόγου της. Γιατί
προλογίζοντας τον κύριο Ζελένσκι, είπε ότι σας καταλαβαίνουμε απολύτως, γιατί και εμείς εδώ είμαστε μια χώρα στην οποία έγινε εισβολή και ζούμε ακριβώς την προσφυγιά εδώ και 48 χρόνια. Έτσι. Μούγκα, κουβέντα, έτσι, δεν είναι από τον Ζελένσκι. Αυτό λοιπόν θα το θεωρήσω ως τελείως αποτυχημένη προσπάθεια του κυρίου Ζελένσκι να κερδίσει τον ελληνισμό. Ήταν λάθος. Αυτό τονίζω όμως, όπως και εσείς τονίσατε, ότι δεν έχει να κάνει με τη στάση της Ελλάδος, έτσι, απέναντι, καλά κάνετε και το λέτε, θέση της, φυσικά, μα το λέω συνέχεια, έτσι, την αλληλέγγυα θέση της απέναντι στον ουκρανικό λαό. Έτσι. Και αυτού του είδους τα εφευρήματα περί φιλικής εταιρείας, η φιλική εταιρεία σχηματίστηκε για να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο, έναν κατοχικό δυνάστη. Δεν μας ανέφερε ποιος ήταν αυτός. Το «Ελευθερία ή θάνατος», το οποίο χρησιμοποίησε, είναι ένα ιερό σύνθημα, το οποίο ο ελληνικός λαός το έστρεψε εναντίον του Οθωμανού δυνάστη. Δεν μας το είπε αυτό. Έτσι, όπως και για, εναντίον ποιου σχηματίστηκε η φιλική εταιρεία. Υπάρχει ένα και ερώτημα. Επίσης, ναι, καλό θα ήταν, μια και αναφέρθηκε στις ρίζες που δεν μπορεί να βρει την αρχή τους, να πάει σε μια εγκυκλοπαίδεια και να διαβάσει για τα 3.000 χρόνια που είναι και ο ελληνισμός. Έτσι. Και κάτι άλλο, να αναγνωρίσει επιτέλους την ελληνική μειονότητα, την εθνική μειονότητα, την ελληνική, για να αποδείξει ότι αυτά που λέει τα πιστεύει. Και κάτι άλλο, τώρα λέει ένας φίλος μας, δηλαδή δεν κατάλαβα ρε παιδιά, λέει. Δεν πανάνε, λέει, Ναζί, δεν πολεμάει για την ελευθερία της χώρας του. Τι του απαντάτε του φίλου μας? Κοιτάξτε, δεν ξέρω εάν αυτή είναι λογική να ξεπληθούν τα πάντα. Πιστεύω ότι με αυτή τη λογική, η οποία είναι άκρος επικίνδυνη, θα πρέπει να δώσουμε μία ευκαιρία και στους δικούς μας ναζιστές την κατάλληλη στιγμή, αφού γίνουν νόμιμο κόμμα ξανά, αφού μπουν ξανά στη Βουλή, να τους δώσουμε και μία ευκαιρία να, σε περίπτωση που συγκρουστούμε με την Τουρκία, να δούνε και αυτοί, αφού ασκήσουν εντωμεταξύ όλη τους την ιδεολογία στην καθημερινή πολιτική πράξη της Ελλάδος, να τους δώσουμε την ευκαιρία να δείξουν αν θα αγωνιστούν και αυτοί υπέρ της πατρίδας τους. Κύριε Μαζί, θα μείνετε μαζί μας, θα σας αφήσουμε για λίγο και να ο καφέ στο και από μακριά, γιατί θέλω τις απόψεις σας, θα είναι μετά και οι συναδελφοί μας. Αργότερα θα έχουμε και εκπροσώπους κομμάτων, όπου και εκεί θα γίνει μια εκμετάλλευση κομματική για τις διαφορές που μπορεί να υπάρχουν. Εγώ πιστεύω ότι χθες το ελληνικό κοινοβούλιο θα πρέπει να αισθάνεται στο σύνολό του άσχημα και όχι να κάτσουμε να δούμε τις επιμέρους ευθύνες, αλλά και τις ευθύνες εκείνων που ίσως θα έπρεπε να είχαν προλάβει, να ξέρανε τι ακριβώς ετοίμασε ο Ζελένσκι, φέρνοντας αυτούς τους τύπους για να μιλήσουν, τσιγκλίζοντας και τον ελληνικό συνέστημα, γιατί μας είπε ότι πολέμησε εναντίον του ναζισμού. Αυτό ήταν, εγώ τρελάθηκα όταν τον άκουσα αυτόν τον εκπρόσωπο του τάγματος Αζόφ, ότι πολέμησε κατά του ναζισμού, όπου έχει τη σβάστικα μπροστά του και στο τατουάζ στο χέρι του. Προσέξτε, πολέμησε, λέει, κατά του σοβιετικού, κατά του ρωσικού φασισμού. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Σας αφήνουμε για λίγο, θα επιστρέψουμε. Να πάμε να ξαναδούμε τον καθηγητή, τον κύριο Μάζη. Κύριε καθηγητά, βροχή τα μηνύματα που έρχονται από φίλους μας. Και ξέρετε τι λένε. Έχουν χωριστεί τώρα πια σε δύο κατηγορίες. Και λένε το εξής. Μα και ο Πούτιν δεν είναι καλύτερος. Και αυτός χρησιμοποίησε τους Τσετσένους. Ή χρησιμοποίησε και αυτός κάποιους, οι οποίοι και αυτοί μπουμπούκια είναι. Εμείς δεν μπαίνουμε στη διαδικασία Πούτιν ή Ζελένσκι. Εμείς μπαίνουμε στη διαδικασία ότι χτες στο ελληνικό κοινοβούλιο παρουσιάστηκε ένας άνθρωπος. Δηλαδή, αν το έκανε και ο Πούτιν αυτό με έναν Τσετσένο που έβγαινε για να μιλήσει, πάλι θα κάμα αντιδράσεις. Προφανώς. Κύριε καθηγητά. Ναι, με μία διαφορά, ότι η θέση της Ελλάδος είναι απέναντι στον Πούτιν, ένα το κρατούμενο, δεδηλωμένη, καθαρή και σαφής. Ως εισβολέα. Ως εισβολέα. Φυσικά, φυσικά. Ως εισβολέα, βάρβαρο εισβολέα, έτσι. Το αντίστοιχο δηλαδή του κυρίου Ερντογάν στην Κύπρο. Και ξέρετε, ήμουν ο πρώτος ο οποίος έγραψε άρθρο
στις 25 Φεβρουαρίου, κάνοντας τις αναλογίες μεταξύ του κυρίου Πούτιν και του κυρίου και της Τουρκίας σε σχέση με την Ουκρανία και την Κύπρο. Και ξεκίνησε ένας διάλογος από αυτή τη σύγκριση. Ο Πούτιν λοιπόν δεν ήταν χθες στο Κοινοβούλιο. Αν ήταν ο Πούτιν στο Κοινοβούλιο, τα ίδια θα λέγαμε. Αλλά επειδή η Ελλάς έχει πάρει σαφή στάση απέναντι στον Πούτιν, αυτή τη στιγμή κρίνεται ο κύριος Ζελένσκι. Ο κύριος Ζελένσκι λοιπόν προσέβαλε το Κοινοβούλιο. Και ξαναλέω, ο κύριος Στασούλας προσπάθησε εξ αρχής, χωρίς να ξέρει, εγώ ακούω τους εγκρίτους δημοσιογράφους οι οποίοι μιλούν, χωρίς να ξέρει, κακώς χωρίς να ξέρει, αλλά χωρίς να ξέρει τι θα πει και τι θα κάνει ο κύριος Ζελένσκι. Και έθεσε τα θέματα της Κύπρου. Πολύ σωστά, και έθεσε και το θέμα της βάρβαρης ναζιστικής εισβολής στην Ελλάδα. Επίσης πολύ σωστά. Λες και ήτανε παραγγελία από τον κύριο Ζελένσκι με τους μαχητές του Αζόφ να προσβάλλει την Ελληνική Βουλή σε ό,τι αφορά τον ναζισμό και με την υπόθεση της μη αναφορά στην Κύπρο να προσβάλλει την Ελληνική Βουλή. Γιατί να το κάνει αυτό ο Ζελένσκι όμως? Πολύ απλά. Δεν ήξερε ότι θα χάσει, γιατί πολύ πραγματικά... Απλά. Όχι, όχι. Ναι. Να μην μείνουμε τώρα στο σχολιασμό αυτό, να πάμε λίγο πιο στη μεγαλύτερη εικόνα. Η γεωπολιτική αυτό κοιτάζει. Αν δείτε τι συνέβαινε στην Κύπρο με την κυρία Νιούλαντ αυτό το τριήμερο, τι ακριβώς έκανε η κυρία Νιούλαντ, έκανε πρώτον. Είπε πρόεδρο τον Τατάρ. Θα πάω λες στον πρόεδρο Τατάρ. Τον κύριο Τατάρ και μετά με διόρθωσε. Ένα. Δεύτερον, πέταξε έξω τον East Med χωρίς να μας εξηγεί γιατί. Είναι, λέει, μεγάλο πρόγραμμα. Να πάρετε LNG, υγροποιημένο. Για να πουλήσει το υγροποιημένο. Μπράβο. Τρίτον, ο κύριος Αναστασιάδης εδήλωσε πρώτον σε ό,τι αφορά τον East Med ότι αυτά πρέπει να λέγονται μόνο όταν τελειώσει η τεχνικο-οικονομική μελέτη. Και πολύ σωστά το είπε. Το δεύτερο είναι το εξής. Εάν η Ελλάδα και η Κύπρος, κύριε Παπαδάκη, είχαν ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή που παίρναν την απόφαση και σωστά να στηρίξουν την Ουκρανία και να επιβάλλουν κυρώσεις στη Ρωσία, εάν είχαν θέσει ευθέως το θέμα ότι οι ίδιες κυρώσεις έπρεπε να έχουν τεθεί και στην Τουρκία, τουλάχιστον θα ανέκοπταν αυτές τις παραστάσεις νεοελληνιστή σόου, τις οποίες δίνει τώρα ο κύριος Ερντογάν, παριστάνοντας τον Ειρηνοποιό. Και θα πάρει και τα F-16. Αιώνα, ακριβώς, και επί μισό αιώνα καθόμαστε και συζητάμε το θύμα με το θήτη. Αυτό ήταν το πρώτο που έπρεπε να κάνει η Ελλάδα. Μάλιστα. Και η Κύπρος. Μια στιγμή, άλλες δύο προτάσεις θέλω. Το δεύτερο, όπως έλεγα όλες αυτές τις ημέρες, έπρεπε να προτείνει η Ελλάδα σε συνεννόηση με τη Λευκωσία να κληθούν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών των αντιμαχωμένων πλευρών στον ιερό χώρο των Δελφών και να αναλάβει η Ελλάδα και η Κύπρος τη διαμεσολάβηση για την κατάπαυση του πυρός, την απομάκρυνση των στρατευμάτων και την εξέβρεση διπλωματικής λύσης. Επίσης, η τρίτη πρόταση. Τώρα, για να πέσουν και οι μάσκες επιτέλους, για να δούμε στο κλίμα αυτό της ευοχίας που επικρατεί για την ισχυροποίηση του ΝΑΤΟ, η Κύπρος να κάνει μία αίτηση για ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Τι θα πετύχει αυτό, εάν ολοκληρωθεί? Πρώτον, ισχυροποιεί τη συμμαχική επιθυμία για το ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Δεύτερον, αφαιρεί τη δυνατότητα της τουρκικής πλευράς να λέει ότι απειλείται από την ελληνική. Τρίτον, οι βρετανικές βάσεις μετατρέπονται σε νατοϊκές και η Κύπρος έχει το δικαίωμα να έχει λόγο. Τέταρτον, μία νατοϊκή χώρα δεν μπορεί να διχοτομηθεί από μία άλλη νατοϊκή χώρα. Μάλιστα. Πέμπτον, κατοχικά στρατεύματα δεν μπορούν να υπάρχουν από νατοϊκή χώρα σε νατοϊκή χώρα. Και αν μου πει κανείς ότι αυτή η πρόταση δεν μπορεί να υλοποιηθεί, θα ήθελα να ακούσω ποιος θα βγει να την αρνηθεί και με ποιο αιτιολογικό. Για να πέσουν οι μάσκες, κύριε Παπαδάκη, επιτέλους. Γιώργο, κάτι θες να πεις, σε βλέπω. Παρακολουθώ τον κύριο Μάζη και στέκομαι στο θέμα του Ζελένσκι κυρίως.
Από τη μία υπάρχει όντως αυτό το κομμάτι ότι μιλάει στην Ελληνική Βουλή όπως είναι πολλά, αλλά ο ηγέτης ενός λαού που είναι σπαρασόμενος κυριολεκτικά, και αυτό δεν αλλάζει τη στάση μας. Απ' την άλλη όμως όντως είναι σουρεαλιστικό και δεν ξέρω γιατί πραγματικά δεν υπήρξε αυτή η αναφορά στην Κύπρο. Ούτε εδώ, ούτε στο Κυπριακό Κοινοβούλιο, και είναι επίσης λογικές οι αντιδράσεις των Κυπρίων. Εγώ νομίζω ότι να μην μείνουμε στο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι και όσα γίνονται τις τελευταίες μέρες είναι συμπτώματα κάποιων επιλογών. Παρενέργειες κάποιων επιλογών που ξεκίνησε όλο αυτό το σκηνικό από τις 24 Φεβρουαρίου και την ρωσική εισβολή να αλλάζει σε όλο τον κόσμο. Εγώ αυτό που ανησυχώ, φαντάζομαι τα είπε και ο κύριος Μάζης, είναι αν έχουμε υποχωρήσει όχι από κάποιες θέσεις μας, από τη στρατηγική που είχαμε τα προηγούμενα δύο χρόνια. Δηλαδή, αν μας ετοιμάζουν κάτι στο οποίο πηγαίνουμε πρόθυμοι, προβλέψιμοι και χωρίς καμία. Πάντως, για να μην απομακρυνόμαστε και από συμφωνώ αυτό το οποίο σχολείται. Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Καραμέρο. Πάντως, για να μην απομακρυνόμαστε. Για αυτό που είπε τώρα. Για να μην απομακρυνόμαστε και από αυτό που το οποίο σχολιάζει για χθες τη χθεσινή εικόνα, τη μεγάλη εικόνα, τη χθεσινή. Εξής, όπου υπάρχει Γιώργο, αντίδραση. Στέκομαι σε αυτό, γιατί δεν τολμάμε να πούμε ότι αυτός είναι ο Ζελένσκι. Τον είχαν ρωτήσει για το Αζόφ και είπε. Το Αζόφ είναι αυτό που είναι. Τώρα είναι στο στρατό μας. Είναι όμως τώρα η ώρα της κριτικής στο Ζελένσκι. Μα τώρα γι' αυτό δεν μίλησα εγώ για το Ζελένσκι. Το κάστο, Γιώργο. Το κακό, ξέρεις, να στείλουμε όπλα και να πάρουμε. Το κακό, ξέρεις ποιο είναι, Γιώργο Πιέρο. Μα ζήτησαν όπλα οι Ουκρανοί. Ναι. Όχι από εμάς, από όλους ζητάνε. Γιώργο Πιέρο, το κακό, ξέρεις ποιο είναι. Η ανακοίνωση της Ουκρανικής πρεσβείας στην Ελλάδα. Η οποία βγήκε και είπε. Ότι με συγχωρείτε, δική μας είναι αυτή. Ότι είναι πλήρως ενσωματωμένη στο στρατό μας. Δηλαδή, αυτό είναι το δράμα. Αυτό είναι το δράμα. Κατά την άποψή μου δεν έπρεπε να πούνε τίποτα. Έχουμε, από βλέπουν αυτή την φυλακή. Αντίδραση, τη συνολική αντίδραση. Φυλακή. Αυτοί τους έχουν σε ένοπλες δυνάμεις. Εγώ πιστεύω ότι ο Ζελένσκι σου λέει βάλε και έναν Έλληνα να μιλήσει, μπορεί να τους συγκινήσει. Δεν στέκεται στο πολιτικό. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, πώς θα μπορούσαμε να μην είμαστε προβλέψιμοι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε τι δηλαδή, να μην είμαστε δεδομένα με την Ουκρανία για το γεγονό. Όχι, όχι, βέβαια, αυτό, σε αυτό σε καμία περίπτωση. Μαζί με την Ουκρανία και καλά έκανε και πήγε ο κύριος Δένδιας, χθες πήγε ο κύριος Κατρούγκαλος. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν αλλάζει. Τι θα στέλναμε, αν δεν στέλναμε όπλα, αυτό είναι ένα ερώτημα. Τι θα έχει δίκιο. Να στέλναμε Αλεξή Σφαραγγιλέκα, ανθρωπιστική βοήθεια. Έχει κάνουμε αυτέ τι προβολέ του κύριου Μάζη. Άλλο βάζει ο Γιώργος. Ο Γιώργος λέει δηλαδή αυτό αλλάζει τη στάση της χώρας μας για το θέμα της αλληλεγγύης στον Ουκρανικό λαό. Σε καμία περίπτωση. Έτσι δεν είναι, κύριε Μάζη. Απολύτως. Έτσι δεν είναι. Και αυτό το θέμα των όπλων έχει. Βάζω ένα σημείο που λέει ο Γιώργος και καταλαβαίνω και σέβομαι την άποψή του, αλλά ζητάνε όπλα. Τι να τους στείλουμε, σταφίδες που λέει ο κύριος ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αφού το ζητάνε, ο Κουλέμπα λέει για να μην έχουμε άλλη αιματοχυσία, ειδικά στον Ντομπάς. Ωραία, να στέλνουμε λοιπόν τα όπλα, να τα παίρνει ο κύριος αυτό στο Αζόφ που είδαμε χτες στην Ελληνική Βουλή. Κοιτάξτε. Αυτό ζητάνε. Άλλες 20 χώρες δώσαν όπλα. Ναι, συγγνώμη, οι Ουκρανοί ζητάνε και το κλείσιμο του ενέργου χώρου από το ΝΑΤΟ. Δεν το κάνει το ΝΑΤΟ. Μιλάμε για τα εφικτά πράγματα. Και οι Ρώσοι στρατιώτες ζητάνε από τον Πούτιν να πάει την αεροπορία. Δεν είναι τόσο απλά. Αλλά αν εμείς είχαμε μια εισβολή, τι θα ζητούσαμε στα φίδες. Θα μας έστελνε όπλα η Ουκρανία, Γιώργο μου. Να ευχαριστήσουμε. Θα ζητούσαμε σταφίδες. Θα μας έστελνε όπλα η Ουκρανία. Θα ήταν πολύ προσεκτική, να είσαι σίγουρος. Θα ζητούσαμε. Γιατί εγώ παρακολουθώ την Ουκρανία. Το καλοκαίρι του 2021 πήγαινε ο κύριος Δένδιας και τους εγκαλούσε για τη στάση τους εναντίον της Τουρκίας. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μάζη και να αλλάξουμε ατμόσφαιρα.